Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μπρουτζάς και μαζί θα δούμε μια σειρά βοηθημάτων για το web design. Θα ξεκινήσουμε από τα πολύ πολύ βασικά για κάποιον που δεν έχει ξανασχοληθεί και από μια απλή σελίδα δηλαδή και θα φτάσουμε μέχρι τα πολύ σύνθετα. Ας ξεκινήσουμε, ας ανοίξουμε τον αγαπημένο μας editor. Εγώ χρησιμοποιώ τον e-text editor. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε το Notepad, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Dreamweaver αν το έχουμε. Δεν έχει καμία σημασία. Και ξεκινάμε. Η δομή μιας σελίδας αποτελείται από κάποια συγκεκριμένα tags τα οποία περικλείονται από τις αγγείλες και κλείνουν με την αγγείλη, τη δεξιά αγγείλη. Για να γράψουμε μια απλή σελίδα, πριν από αυτό, οι σελίδες μας που βλέπουμε στο browser μας, είτε τον Internet Explorer είτε τον Firefox, έχουν κατάληξη .html. Για δυναμικές θα μιλήσουμε στα πολύ επόμενα βοηθήματα. Μιλάμε τώρα για στατικές. Έτσι, όπου το περιεχόμενο, ό,τι έχουμε γράψει, φανταστείτε ότι είναι ένα Word που το δημοσιεύουμε στο Internet. Ό,τι έχουμε γράψει και είναι .html, με τη μορφοποίηση που θέλουμε, με κάποιες εντολές που θα δείξουμε, κάποια tags που θα δείξουμε, γίνεται η επεξεργασία από τον server και στέλνεται στο χρήστη που έχει πληκτρολογήσει τη διεύθυνση, παραδείγματος χάρη www.tositemu.gr / index.html. Index είναι η βασική σελίδα που διαβάζει ο server όταν γίνεται το request. Ωραία. HTML και κλείνει το άγκιστρο. Το HTML που κλείνει το άγκιστρο είναι το πρώτο και απαραίτητο βήμα. Μέσα εδώ περικλείεται όλη η πληροφορία της σελίδας. Σε αυτό το σημείο να πω το εξής, ότι κάποια tags της HTML, όπου είναι η γλώσσα που θα χρησιμοποιήσουμε για το web, θέλουν και κλείσιμο, δηλαδή με κάθετο. Κάποια δεν θέλουν, θα τα δούμε όλα στην πορεία. HTML. Μέσα στον βρόχο της HTML, όπου ανοίγει και κλείνει, το περιεχόμενο της σελίδας μας πρέπει να περικλείεται από το body και να κλείνει το body. Εδώ μέσα μπορούμε να γράψουμε ό,τι θέλουμε. Όμως ξεχνάμε κάτι βασικό. Πριν το body, υπάρχουν κάποια στοιχεία που πρέπει να δηλώσουμε τον τίτλο της σελίδας, κάποια meta tags, όπου είναι για τις μηχανές αναζήτησης. Στο πρώτο βοήθημα που παρακολουθείτε, δεν θα μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες, απλά θα πούμε για τα head tags, τα οποία φυσικά, όπως είπαμε, θα κλείσουν και αυτά. Μέσα στα head tags πληκτρολογούμε τον τίτλο της σελίδας μας, παραδείγματος χάρη ας βάλουμε ελληνικά, η πρώτη μου σελίδα. Και κλείνει το title. Πολύ ωραία. Πληκτρολογώ με το ένα χέρι γιατί στο άλλο κρατάει το μικρόφωνο. Λοιπόν, title, η πρώτη μου σελίδα, title. Για να δούμε τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Πριν δούμε, θα πρέπει να σώσουμε στην επιφάνεια εργασίας ως index ή ό,τι άλλο όνομα θέλουμε, δεν έχει σημασία, .html. All files, save. Βλέπουμε ότι δημιουργήθηκε το αρχείο index.html, όπου κάνοντας το διπλό κλικ θα ανοίξει με τον προεπιλεγμένο browser μου, που στην περίπτωσή μου είναι ο Firefox, ο Mozilla Firefox. Ανοίγουμε. Βλέπουμε λοιπόν τη διεύθυνση /document settings/desktop/index.html και βλέπουμε εδώ πάνω στο
στο πάνω μέρος του browser τον τίτλο, η πρώτη μου σελίδα. Πολύ ωραία, δεν κάναμε τίποτα άλλο, είναι κενό όπως βλέπουμε. Για πάμε να κάνουμε κάποιες βασικές μορφοποιήσεις, αλλά πρώτα ας τελειώσουμε με τη δομή. Αφού γράψαμε το head, είναι το body. Κάποια βασικά tags είναι το H1. Το H1 είναι ο τίτλος της σελίδας του κειμένου. Δηλαδή, πώς οργανώνει την πληροφορία. Αναγκαστικά πρέπει να έχει ένα τίτλο H1, H2, H3. Ανάλογα με τις μορφοποιήσεις που κάνουμε. Το H1 είναι συνήθως τα μεγάλα γράμματα. Φυσικά μέσω του CSS, που θα δούμε αργότερα τι είναι και το CSS, μπορούμε να μορφοποιήσουμε και το H1 να είναι ό,τι θέλουμε. Να είναι πορτοκαλί γράμματα, να είναι κίτρινα γράμματα, να είναι μαύρο background στα γράμματα και άσπρα τα γράμματα, οτιδήποτε. Ας βάλουμε εμείς ένα τίτλο. H1. Ο πρώτος μου τίτλος. Πολύ ωραία. Σώζουμε. Refresh. Και βλέπουμε, έχουμε την πρώτη μου σελίδα και ο πρώτος μου τίτλος. Πολύ ωραία. Συνεχίζοντας, αν βάλουμε H3 παραδείγματος χάρη, ελληνικά, αν βάλουμε H3, θα δούμε ότι είναι πιο μικρά τα γράμματα, πρώτος μου τίτλος, H3 τίτλος, που είναι δύσκολο να πει πρόλογο με το ένα χέρι, H3 τίτλος. Το σώμα κειμένου πρέπει να μπει σε paragraph tags, το P είναι paragraph, παράγραφος, και κλείνει. Εδώ μέσα μπορούμε να βάλουμε το σώμα του κειμένου μας. Ας γράψουμε ενδεικτικά. Ας γράψουμε κάποιο κείμενο. Πολύ ωραία. Για να δούμε τι κάναμε. Αποθήκευση και refresh. Βλέπουμε. Ο πρώτος μου τίτλος, ο οποίος είναι H3 tags. Δευτερεύον τίτλος H3. Συγγνώμη, ο πρώτος μου τίτλος που είναι σε H1. Δευτερεύον τίτλος που είναι σε H3. Μπορούσαμε να βάλουμε και H2. Και από κάτω, σώμα κειμένου, είναι το πρώτο μου κείμενο και θέλω να μάθω HTML. Πολύ ωραία. Τελειώνοντας την εισαγωγή στην HTML, ας βάλουμε κάποιες βασικές μορφοποιήσεις σε αυτό το κείμενό μας. Αν για παράδειγμα τους χάρη, θέλουμε σε αυτό το σημείο που λέει κείμενο, εδώ, να πατήσουμε ένα Enter, πολύ απλά, εδώ που λέει, να κάνουμε ένα PR, να μην μπέρδευα και τα ελληνικά με τα αγγλικά, PR, έτσι. Πολύ ωραία. Το ίδιο και εδώ. Μπορούσαμε να περικλείσουμε και γύρω-γύρω το όλα με paragraph tags. Αλλά εδώ σας δείχνω το BR ότι είναι το Enter. Επίσης, πριν το κάνουμε preview στον Firefox, να σας πω ότι εδώ που λέει κείμενο, μπορούμε να βάλουμε bold γράμματα με το εξής tag B και κλείνει σε B. Δηλαδή, από εδώ που ξεκινάει μέχρι το όμικρον εδώ, θέλω να είναι έντονο το γράμμα, bold. Σώζουμε και κάνουμε refresh. Βλέπουμε λοιπόν ότι πατήθηκε εδώ enter, μπήκα σε μία παράγραφο, το κείμενο έγινε bold. Θα δούμε το italics και το υπογραμμισμένο και θα σταματήσω το πρώτο βοήθημα εδώ. Τη λέξη πρώτο θα την κάνουμε με πλάγια γράμματα. Italics, γιώτα.
Πολύ ωραία. Και τη λέξη HTML θα την κάνουμε υπογραμμισμένο. U, δηλαδή underlined. Πολύ ωραία. Μια απλή αναζήτηση στο Google μπορεί να σας δείξει όλες τις βασικές εντολές της HTML. Εγώ απλά σας δείχνω τον τρόπο και τα βασικά και μαζί χέρι-χέρι θα μάθουμε και τα πιο εξειδικευμένα. Refresh και βλέπουμε. Η λέξη HTML είναι υπογραμμισμένη και το πρώτο είναι πλάγιο. Ευχαριστώ πολύ.